Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 973. Είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, από το 11 κεφάλαιο και από το 27 εδάφιο. 27 εδάφιο, 11 κεφάλαιο, πράξεις των Αποστόλων. «Εν εκείνες δε τες ημέρες κατέβησαν από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχεια. Σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθόλην την οικουμένη, ήτις και έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος. Όθεν οι μαθηταί αποφάσισαν έκαστο σε αυτόν, κατά την εαυτού κατάσταση, να πέψωσι βοήθειαν προς τους αδελφούς κατοικούντας εν τη Ιουδαία. Το οποίο και έκαμον, αποστήλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους, διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου. Κατ' εκείνον δε των καιρών επιχείρησεν ο Ηρώδης, ο βασιλεύς, να κακοποιήσει την Άσα από της Εκκλησίας. Εφώνευσε δε δια μαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου και ειδών ότι το αρεστόν εις Ιουδαίος προσέθεσεν να συλλάβει και τον Πέτρον, ήσαν δε εμέρε των Αζήμων, το οποίον και πιάσας έβαλεν εις φυλακήν παραδώσει αυτόν εις 4 τετράδα στρατιωτών δια να φυλάτωσιν αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Ομέν λοιπόν Πέτρος εφυλάτωτο εν τη φυλακή, εγίνετο εδώ υπό της Εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν τη νύχτα εκείνη, ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ 2 στρατιωτών δεδεμένος, με 2 αλύσεις και φύλακες έμπροσθεν της θύρας εφύλατων των δεσμοτήριων. Και ιδού άγγελος Κυρίου ήλθεν εξέφνης και φως έλαμψε το οικείματι, χτυπήσας δε την πλευρά του Πέτρου, εξύπνησεν αυτόν λέγον «σηκώθητη ταχαίως». Και έπεσον οι αλύσεις αυτού εκ των χειρών. Και είπεν ο άγγελος προς αυτόν «περιζώθητη και υπόδησον τα σανδάλια σου και εκαμονούτο». Και λέγει προς αυτόν «φόρεσον το ημάτιό σου και ακολούθημη». Και εξελθόν οικολούθη αυτόν και δεν ήξευρεν ότι το γινόμενον δια του αγγέλου ή το αληθινόν, αλλά ενόμιζεν ότι βλέπει όραμα. Αφού δε πέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήλθον εις την πύλη της Ιδηράν, την φέρουσα εις την πόλη της αφεαυτής, ηνύχθη αυτούς και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν μίαν, και ευθύς ο άγγελος ενεχώρησεν από αυτού. Και ο Πέτρος συνελθών σε αυτόν είπε «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού να με, και με ελευθέρωσεν εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού του Ιουδαίων. Αφού εσκέφθη, ήλθεν εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου, του επαναζωμένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί, συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπαιν ονομαζομένη Ρόδιν δια να ακούσει. Και γνωρίσασαν την φωνή του Πέτρου από της χαράς, δεν ίνιξε την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλε ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. Ιδέ είπαν προς αυτήν παραφρονείς, εκείνη όμως διισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον ο άγγελος αυτού είναι, ο δε Πέτρος επέμενε κρούον και ανοίξαντες είδον αυτόν και εξεπλάγησαν. Και εσύ σα εις αυτούς την χείραν δια να σιωπήσωση, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής και είπε να αναγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς και εξελθών πήγαινε σε άλλων τόπων. Αφού δε εξημέρωσεν, είδε ο ταραχείου κολύγει μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης αφού εζήτησεν αυτόν και δεν έβρεν, ανακρίνας τους φύλακας, προσέταξε να θανατώσει και καταβάς από τη Ιουδαία στην Κεσάρια διέτριβεν εκεί. Ήτο δε ο Ηρώδης φόδρα οργισμένος κατά των Τηρίων και Σιδωνίων, ήλθον δε προς αυτόν ομοθυμαδών και πείσαντες των βλαστών των επιτουκητώνος του βασιλέως εζήτουν ειρήνη, διότι ο τόπος αυτόν ετρέφεται από του βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στολήν και καθίσας επί του θρόνου εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνει Θεού φωνή και οχή ανθρώπου. Και φαρευθεί σε πάταξε αυτόν ο άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκε τη δόξα εις τον Θεόν. Και γενόμενος σκολικόβρωτος εξεψύχησεν. Ο δε λόγος του Θεού ύφηξανε και επληθύνετο. Ο δε Βαρνάβας και ο Σάβλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, αφού εξεπλήρωσαν τη διακονία αυτών, παραλαβώντες με Θεαυτόν και τον Ιωάννη, τον επρομαστέντα Μάρκον. Αμήν. Είναι μια εποχή όχι ευημερίας πια, αλλά δυστυχίας και πείνας τα λέγαμε. Οι άνθρωποι δεν έχουν μέχρι και να φάνε. Και μην μας φαίνεται αυτό περίεργο, αδελφοί,
γιατί στη ζωή αυτή όλα είναι προσδιορισμένα. Όλα. Θα έρθει ευρυχωρία, θα έρθει δυσκολία, θα έρθει... Όλα είναι προσδιορισμένα στο Θεό. Και ο Θεός επιτρέπει τα πάντα, δοκιμάζει τις καρδιές των ανθρώπων για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Είναι μια περίοδος λοιπόν για τον κόσμο αυτό δυσκολίας. Αλλά όμως έχει γεννηθεί Υιός και έχει δημιουργήσει το δικό του το λαό, την Εκκλησία. Και σήμερα θα δούμε, αδελφοί αγαπητοί, δύο πρόσωπα. Ο Ηρώδης και ο Πέτρος. Δύο πρόσωπα που όποιον άνθρωπο ρωτήσεις ποιος θα ήθελες να σου, εάν δεν ξέρει καλά τα πράγματα του Θεού, δεν θα ήταν ποτέ ο διωκόμενος Πέτρος εξουθενημένος και κυνηγημένος. Θα ήθελε να ήταν προφανώς ο βασιλιάς Ηρώδης, και πόσοι άνθρωποι δεν θα θέλανε και τότε την εποχή εκείνη δεν θα διεκδικούσαν το βασίλειο αυτό. Ή πόσοι άνθρωποι δεν θα διεκδικούσαν την εύνοια του ανθρώπου αυτού, ή την παρέα του, ή την κοινωνία, ή τη ζωή του. Πόσοι άνθρωποι. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού έρχεται να μας αλλάξει τη λογική. Τη λογική που στηρίζεται πάνω στο βλέπω, για να μας δώσει μια άλλη λογική που στηρίζεται πάνω στο πιστεύω. Βλέποντας τον Πέτρο και τον Ηρώδη, τον μεν Πέτρο δεν θα τον θέλανε ούτε καλημέρα να του πούνε, τον δεν Ηρώδη θα προσπαθούσαν να τον καλοπιάσουν για να έρθει, για να τον φέρουν κοντά τους ή για να πάνε κοντά του. Όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, και εδώ θέλω να μείνουμε λίγο, τελείως διαφορετικά από αυτά που νομίζουμε. Τελείως διαφορετικά. Πολλά πράγματα νομίζουμε βλέποντας τις καθημερινές συνθήκες και καταστάσεις. Αυτό που νομίζει η Εκκλησία αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρό. Καταστρέφεται. Πιάσανε τον Ιάκωβο, τον σκότωσαν. Πείνα. Δεν θα έχουμε να φάμε. Στενά μη πανταχώδες φόδρα, πουθενά φως. Πείνα και ο Ηρώδης εναντίον μας. Και ποιος θα μας βοηθήσει τώρα. Και δεν είναι μόνο ότι σκότωσαν και τον Ιάκωβο, τώρα πιάνουν και τον Πέτρο, τον φυλακίζουν για να τον σκοτώσουν σε λίγο. Σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε εκείνες τις μέρες εκείνη την Εκκλησία. Πόση δυσκολία να έχεις παιδιά και να μην μπορείς να τα ταΐσεις. Να ελπίζεις να ακούσεις κάποιο λόγο από τον Ιάκωβο, από τον Πέτρο και από τον Ιωάννη και να μην μπορείς να τους βρεις. Να βλέπεις την εξουσία την ανθρώπινη να έχει φτάσει στο απόγειο της δόξης. Να κάνει ό,τι θέλει. Και η Εκκλησία να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Πόσο εύκολα είναι να πεις φεύγω από την Εκκλησία. Απαπαπαπα, εδώ πέρα θα με σκοτώσουν και εμένα. Θα πάμε πώς μου δώσουν και κανένα πιάτο φαΐ. Θυμηθείτε, αδερφοί αγαπητοί, το βιβλίο της Ρουθ. Πείνα, λέει, στη Βηθλέμ. Και ο Ελιμέλεχ μαζί με την Ναομή πήραν μια καλή απόφαση. Να φύγουμε. Δεν αντέχω την πείνα. Εδώ θα κάτσω. Στη Βηθλέμ. Πού πας. Εδώ θα κάτσω στην Εκκλησία. Δεν βλέπεις ότι έναν όλους τους σκοτώνουνε. Δεν βλέπεις ότι δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά δουλειά, δεν έχουμε καθόλου λεφτά. Δεν βλέπεις τι συμβαίνει. Εδώ θα κάτσουμε. Βέβαια, δεν ξέρω αν βρέθηκαν άνθρωποι να πούνε αυτά που λέω εγώ και να έφυγαν, αλλά εκείνο που ξέρω είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, οι υπόλοιποι, όσοι έμειναν, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Αδιάλειπτο προσευχή. Γιατί? Γιατί έχουν μια ελπίδα. Και η ελπίδα τους είναι ο Χριστός. Εκεί που είναι σκοτάδι, υπάρχει αυτός που θα πει, που μπορεί να πηγεννηθεί το φως και να γίνει. Και καλό είναι, αδερφοί αγαπητοί, όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας μέσα στο Λόγο του Θεού.
Εγώ άραγε έχω αυτή την ελπίδα. Πιστεύω, ελπίζω. Να αγωνιστώ σε άλλα πράγματα δεν μπορώ. Η Εκκλησία δεν μπορούσε να αγωνιστούν. Τι να κάνουν. Πάνε να δουλέψουν, πού να βρουν δουλειές. Να πάνε να κρυφτούν, πού. Δεν έχουν άλλο αγώνα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν κανένα αγώνα. Η αλήθεια είναι όμως έχουν τον αγώνα τον καλό, που είναι η εξήτηση της βοήθειας από τον Χριστό. Και τι μπορεί να κάνει ο Χριστός. Μεγαλεία. Τι μπορεί να κάνει. Ναι, τι μπορεί να κάνει για τον Πέτρο. Εύκολο είναι για τον Χριστό να ελευθερώσει. Αδερφέ, το πιο εύκολο για τον Χριστό είναι να σε ελευθερώσει και να σε ελευθερώνει πάντοτε. Δεν υπάρχει πιο εύκολο. Αν για κάτι χαίρεται ο Χριστός να εργάζεται στη ζωή σου, είναι να σε ελευθερώνει και να σε σώζει. Αν κάτι ενδιαφέρεται ο Χριστός για τη ζωή σου, είναι να είσαι ευτυχισμένος, χαρούμενος, ευλογημένος. Και ο ίδιος μας το λέει, αιτείτε, όχι μια φορά, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει. Γιατί εγώ θέλω να είναι πλήρης η χαρά σας. Γι' αυτό τώρα δεν περπατάμε, δεν πρέπει να περπατάμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε την καρδιά μας να μας οδηγεί σε περπάτημα δια της όψεως. Γιατί θα φτάσουμε σε μεγάλη απελπισία και απογοήτευση. Ενώ το περπάτημα δια της πίστεως θα μας οδηγήσει σε χαρά, ευλογία και δοξολογία. Ποιος μπορεί τώρα να σταθεί στον Πέτρο που έρχονται, που τον φυλάνε 4 τετράδες φύλακες εναλλάξ μέσα σε δεσμά τα πόδια του και έρχεται ο θάνατος σε λίγο με κίνδυνο μεγάλο στην εκκλησία και από την άλλη μεριά ο Ηρώδης καμαρωτός και κορδωτός μέσα στην απόλυτη εξουσία, δύναμη, ευρυχωρία, ευημερία. Ποιος μπορεί να προβλέψει τον μέλλον αυτών των ανθρώπων? Ποιος μπορεί να το προβλέψει? Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο για τον Ηρώδη και για τον Πέτρο. Θυμάμαι εγώ όταν είχα πιστέψει, ερχόντουσαν οι συγγενείς μου και λέγανε πω πως την ψάθα θα πεθάνει αυτός. Δόξα στο Θεό. Αλληλούια. Καλά, δεν λυπάσαι τα παιδιά σου, μου λέγανε. Πας εσύ εκεί, δεν λυπάσαι τα παιδιά σου. Και με επηρεάζανε κιόλας. Λέω πως δεν τα λυπάμαι, βρε παιδί μου. Λες να γίνουν περιθωριακά και να μην έχω τι να ξέρω τι να κάνω. Δεν λυπάσαι τα παιδιά σου. Πήγαινε εσύ αφού δεν σε νοιάζει για τον εαυτό σου. Τα παιδιά σου γιατί τα πας εκεί. Αδερφοί αγαπητοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσδιορίσουμε το μέλλον μας και πώς το θέλουμε. Τι προσδοκάμε. Πολλές φορές ρωτάω τα παιδιά μου, τους νέους. Έλα εδώ βρε παιδί μου. Τι βλέπεις για το μέλλον σου, τι θέλεις. Πώς το θέλεις το μέλλον σου. Θέλεις δόξες, θέλεις δουλειές, θέλεις λεφτά, θέλεις σπίτια, θέλεις... Είναι κάτι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Θέλω να παντρευτώ ένα νέο που να είναι δούλος Θεού. Θέλω να παντρευτώ μια νέα που να είναι δούλη Θεού. Να κάνω παιδιά γρήγορα, όχι όταν φτάσω στα 50 μου. Τώρα στα 20-25 να κάνω παιδιά, να μεγαλώσω μαζί με τα παιδιά μου. Και όλοι μαζί, μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή στην υπηρεσία. Δεν ήρθαμε στη γη, αδερφοί αγαπητοί, για να ζητάμε να μας υπηρετούν. Ήρθαμε στη γη για να υπηρετήσουμε. Ο Χριστός δεν ήρθε στη γη για να τον υπηρετήσουν. Για να υπηρετηθεί. Ήρθε για να υπηρετήσει. Τι είναι αυτό λοιπόν που ψάχνεις στη ζωή σου? Τι είναι το όνειρό σου? Η φιλοδοξία σου? Η όρασή σου? Τι είναι? Εάν η όρασή σου είναι μέσα στο Χριστό, μέσα στην Εκκλησία, προσφορά και όχι να πάρεις, υπηρεσία και όχι να σε υπηρετούνε, τότε έχεις καλό μέλλον. Πολύ καλό μέλλον. Γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αυτή την όραση είχε και υπόσχεση είχε ο Πέτρος, ότι μέχρι τα βαθιά μου γεράματα θα είμαι με τον Χριστό, θα υπηρετώ τον Χριστό και τους αδελφούς μου. Μαζί με τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και τα δυσέγγονά μου, αν επιτρέψει ο Θεός. Ναι, αλλά τώρα φυλακισμένος. Ναι, αλλά τώρα
Τώρα προσεύχεται η Εκκλησία. Και ο Πέτρος αμέριμνος. Είχε και μια ωραία υπόσχεση. Θα γεράσεις, Πέτρο. Τώρα όμως ήταν νέος ο Πέτρος ακόμη. Δεν πίστευε στις προθέσεις του Ηρώδη. Πίστευε στις υποσχέσεις του Θεού. Ω, Κυρία μου. Πού πιστεύεις, αδερφέ? Τι εμπιστεύεσαι? Τι εμπιστευόμαστε, αδερφοί? Τις υποσχέσεις των ανθρώπων για μέλλον λαμπρό ή τις επαγγελίες του Θεού για μέλλον ευλογημένο και άγιο στη ζωή αυτή αλλά και στην αιωνιότητα? Είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα εκλογής. Να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατάει και στον κόσμο και στην Εκκλησία. Όταν αυτό το κατάλαβα ευθύς εξ αρχής. Θυμάμαι ότι μου είχε δείξει ο Θεός ότι περπατούσα σε δύο πεζοδρόμια, ρήθρα πεζοδρομίων. Τον απόδι από εδώ και τα άλλο από εκεί και προχώραγα. Ακόμη το θυμάμαι, ζωγραφισμένο με στην καρδιά μου. Και στην αρχή άρχισα να κουτσένω. Τακ, γιατί κατέβαινε το ένα, ανέβαινε το άλλο. Προχωρούσα λοιπόν και κούτσενα. Στην αρχή ελαφρά. Μετά πιο δύσκολα. Μετά πιο δύσκολα, στο τέλος όταν πάτησα κάτω δεν μπορούσα να ανέβω πάνω. Έμεινα κάτω. Δεν μπορείς να περπατάς σε δύο δρόμους. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο Κυρίους. Δεν μπορείς να έχεις δύο φιλοδοξίες. Ή τον έναν τον Χριστό θα μισήσεις και τον άλλον θα αγαπήσεις. Αυτό είναι το τέλος. Ή τον έναν, στον έναν θα προσκοληθείς τον Χριστό και τον άλλον θα τον περιφρονήσεις. Το άλλο μέλλον. Πρέπει να διαλέξουμε, αδερφοί. Και η ζωή μας είναι μια επιλογή. Πρέπει να διαλέξουμε, μην χάνουμε τον καιρό μας. Εάν θέλεις τον κόσμο, μην έρθεις στην Εκκλησία. Να χαίρεσαι στον κόσμο και να μπας και σου δώσει ο Θεός μετάνοια και επιστρέψεις. Το μέλλον δεν είναι καλό. Εάν θέλεις την αιώνια ζωή, θα μείνεις με όλη σου την καρδιά. Κύριον τον Θεό σου θέλεις λατρεύσει. Προσκυνήσει με όλη σου την καρδιά. Αυτόν θα αγαπάς. Είς Κύριος. Με όλη σου την καρδιά. Την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη. Είναι θέμα αληθινό αλλά και επιλογής. Το μέλλον μας πρέπει να το φροντίζουμε. Πρέπει να το σκεφτόμαστε. Ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε ελεύθεροι. Αλλά πρέπει να εκλέξουμε. Δεν μπορεί να δουλεύεις δύο Κυρίους. Θα αποτύχεις πολύ χειρότερα. Διάλεξε τον Κύριο που θέλεις να λατρεύεις. Διάλεξε τον δρόμο που πρέπει να περπατάς. Τον αγώνα που θέλεις να κάνεις. Όποια και ηλικία να έχεις. 5, 10, 15, 30, 50, 100, ό,τι ηλικία και να έχεις. Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα καρδιάς. Και αποφασίζει ο Θεός να ενεργήσει. Γιατί ο Θεός θα αποφασίσει να ενεργήσει. Και δεν είναι προσωπολίτης να ενεργήσει τον Πέτρο. Σε όλους μας που έχουν όμως πάρει στερεά απόφαση. Ο Πέτρος δεν κάθεται να αγωνίσει, να βάλουμε κανένα μέσον και να βρούμε να με βοηθήσει. Ξέρεις κανέναν, όπως κάνανε οι Σιδόνοι, όπως λέει η Γραφή, και οι Τύριοι, οι οποίοι έψαξαν και βρήκαν τον βλαστό που ήταν επί το κετώνος του βασιλέως του Ηρώδη και να τον βάλουμε μέσο να μας βοηθήσει, μας και φάμε λίγο. Ο Πέτρος δεν κοιτάει μέσον. Η Εκκλησία δεν κοιτάει μέσον γιατί δεν έχει. Αλλά ξέρει ότι μεταξύ των βοηθούντων είναι ο Κύριος. Τέλειωσε. Και επειδή πια δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πάει στην προσευχή. Πόσο μ' αρέσει που λένε μερικοί αδερφοί. Του λέω, που πας, μου λέει, φαντάρος, θέλεις, λέω, βοήθεια. Όχι, μου λέει, έχω τον Χριστό βοήθεια. Δεν θες τίποτα, τίποτα δεν θέλω. Αν και δεν έχουμε χρόνο, θα σας πω την ιστορία αυτή. Όταν πήγε στρατιώτης ο Ντίνος, γιατί είναι πολύ σοβαρό, αδερφή. Το λογιαστήριο είναι πολύ σοβαρό. Ήρθε μια αδερφή, μου λέει, εγώ. Λέω, τι εσύ? Εγώ, μου λέει, είμαι ιδιαιτέρα του Ναύαρχου. Οι μεταθέσεις περνάνε από μένα. Δεν είχε πάει ακόμη φαντός. Πες μου, πού θες να πάει? Λέω, δεν ξέρω. Μου λέει, πού θες? Λέω, δεν ξέρω. Και δεν ήξερα από ναυτικό εγώ. Μου λέει, εντάξει, εγώ θα κανονίσω να έρθει εδώ στην Κηφισιά, στο Μαρούσι. Λέω, μωρέ, μπράβο. Τόσο κοντά, τόσο, μου λέει. Του λέω, μην ανησυχείς, Ντίνο. Οι αδερφοί. Δηλαδή, τίποτα, μην ανησυχείς καθόλου. Εδώ στην Κηφισιά θα έρθεις. Πήγε, έρχονται οι μεταθέσεις. Πώς τη λέγανε? Αρέθουσα.
ήτανε, εκεί πηγαίνανε οι δυσμενείς μεταθέσεις. Γαζικλίδες, όλοι οι ανεπιθύμητοι. Μου λέει, την καλύτερη πήρα, παπά. Λέω, αρέθουσα. Αδερφή, λέω, εσύ. Λέει, τον είχα βάλει πρώτο, αλλά όταν έφυγα μπήκε ο ναύαρχος, έσβησε τον πρώτο, τον έβαλε τελευταίο και έβαλε ένα άλλον πρώτο, το δικό του. Τον ναύαρχο τι μας έκανε. Μετά λέω τώρα τον να πάω να προσευχηθώ. Πήγαμε λοιπόν όλοι και προσευχηθήκαμε, κύριε, λέω, στην αρέθουσα τώρα. Ήταν 60-70 άνθρωποι προσωπικό, το 60% ήταν ναρκωμανείς. Ο Ντινάκος τώρα ήταν 20 χρονών, μέσα από την εκκλησία. Αυτό ήταν. Αλλά κοιτάξτε τώρα, μπορεί να κάνει ο Θεός αλλαγή. Μπορεί να κάνει. Με το που μπήκε, χάλασε το πλοίο. Χάλασε το πλοίο, το πήγανε στα ναυπηγεία. Και για να το φτιάξουν, έκαναν όσο καιρό έπρεπε να απολυθεί ο Ντίνος. Μόλις απολύθηκε ο Ντίνος, το φτιάξανε το πλοίο. Και ο Ντίνος, ξέρετε πού ήταν? Στο Μαρούσι. Αλλά δεν τον έφερε η αδερφή ο ναύαρχος. Ο Κύριος τον έφερε. Και μάλιστα, επειδή ήταν και ο μοναδικός που ήξερε λίγα γράμματα, τον κάνανε και, ξέρω ότι τον κάνανε εκεί πέρα, ναύαρχος, κάτι τον κάνανε εκεί πέρα, δεν ξέρω, και του λένε, πάρε το αυτοκίνητό σου, πήγαινε σπίτι σου και όποτε σε χρειαζόμαστε, ήταν διαχειριστής εκεί στα οικονομικά του πλοίου, θα έρχεσαι. Είχε πάρει το αυτοκίνητο, είχε και ένα αυτοκινητάκι το Τοντίνο, το τηλέφωνο, το κινητό. Κάθε τόσο του λέγανε μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα. Έλα, λέει, γρήγορα σε χρειαζόμαστε. Πήγαινε, καθόταν μια ώρα, δύο και ξαναγύριζε. Άρα τώρα από εδώ και πέρα εγώ να προτιμήσω την αδελφή ή τον Χριστό. Μπορεί να αλλάξει ο Θεός τα πράγματα. Όλα! Αρκεί η καρδιά μας να προσιλωθεί σε αυτόν. Και να πούμε, Κύριε, δεν μπορώ εγώ τίποτα να κάνω. Λάθος έκανα. Και όλο λάθη κάνουμε. Και ο Θεός, εύκολο, στέλνει έναν άγγελο. Πήγαινε να ελευθερώσει τον Πέτρο. Αυτό είναι, έτσι αυτό είναι. Στον Τίνο έστειλε έναν άγγελο και χάλασε το πλοίο. Λέει, πήγαινε να το χαλάσει το πλοίο να μην ξαναταξιδεύει. Πήγαινε να ελευθερώσει τον Πέτρο. Μα μέσα είναι φυλακή. Καλά τώρα, φυλακή. Μπαίνει μέσα ο άγγελος, κοιμόταν ο Πέτρος. Ξύπνα, του λέει. Με το που του λέει ξύπνα, σήκω, πέφτουν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Ούτε τις ξεβίδωσε, ούτε τις ξεκλείδωσε, ούτε τις έκοψε, πέσανε, κλακ. Θέλω να τονίσω, αδερφοί αγαπητοί, την ευκολία που έχει ο Θεός να ελευθερώνει. Το πιστεύεις? Την ελευθερία που έχει ο Χριστός να σώζει. Την ευκολία που έχει ο Χριστός να κάνει τα πάντα. Είναι απλό. Είπε λόγο και έγινε. Λέει, σήκω. Φόρα τα σανδάλια σου, τα φοράει. Λέει, ακολούθησέ με. Μπροστά ο άγγελος, πίσω ο Πέτρος. Ο Πέτρος νόμιζε ότι έβλεπε όραση. Δεν μπορούσε να, δεν χωράγει στην καρδιά του να το πιστέψει. Φτάνουν στην πρώτη πόρτα. Ποιος θα την ανοίξει? Από μόνη της, λέει, άνοιξε. Κάνει κλακ, περάστε. Πάει στην εξωτερική πόρτα, από μόνη της, περάστε. Μόλις φτάσανε στον δρόμο, έφυγε ο άγγελος. Μόνος του ο Πέτρος. Κοιτάει, αλήθεια ήταν. Και πόσες φορές, αδερφοί, δεν λέμε, τι έκανες, Κύριε, και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε? Αλήθεια είναι όμως. Αλήθεια είναι. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Πάει στα αδέλφια του, θλιμμένοι, προσευχόμενοι. Ποιος θα τους δώσει καλά σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Αγωνία. Ποιος θα τους βοηθήσει? Χτυπάει η πόρτα. Ντούκου, 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 ντούκου. Πάει η Ρόδη. Λέει, ποιος είναι? Ο Πέτρος, είμαι, άνοιξε. Η Ρόδη τώρα ήταν εκεί μια αδελφούλα. Καλή αδελφούλα. Άλλαξε η καρδιά της, πλημμύρισε χαρά που άκουσε τη φωνή του Πέτρου. Δεν κατάλαβε τι έγινε. Πάει, ναι, ο Πέτρος είναι έξω. Δεν είναι ο Πέτρος, δεν το πιστεύανε. Βρε, ο Πέτρος είναι, ο άγγελος του είναι. Ο Πέτρος του είπα, ανοίχτε μου, ρε παιδιά. Μόλις μπαίνει μέσα τώρα, αδελφοί, τι να πούμε, τι να έγινε? Μόλις τον είδανε τον Πέτρο, κάθισε δύο λεφτά και ακολούθησε το δρόμο του. Βγήκε έξω, είπε, πέστε το και στον Ιάκωβο, και έφυγε. Τώρα οι αδελφοί τι θα κάνανε που μείνανε εκεί? Σκεφτείτε δοξολογία, αδελφοί. Σκεφτείτε ευχαριστία, σκεφτείτε χαρά. Σκεφτείτε τι μπορεί να κάνει ο Χριστός, τι αλλαγές κάνει ο Χριστός. Τώρα οι Σιδόνιοι και οι Σύριοι που έχουν το βλαστό, βρήκαμε μέσον, έχουμε το βλαστό. Είναι φίλος του βασιλιά. Είναι αυτός που τους τρώνει το κρεβάτι.
Πήγε και αυτός ο Ηρώδης στην Κεσάρια και ήρθε η ορισμένη μέρα. Γιατί ο Ηρώδης είχε ορισμένη μέρα για τον Πέτρο. Αλλά ο Θεός έχει ορισμένη μέρα για τον Ηρώδη. Και έχει ορισμένη μέρα και για μας, αδερφοί. Η μέρα ευλογίας, αρπαγής, αλλά και η μέρα εγκατάληψης. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Βγήκε λοιπόν καμαρωτός, σε δημηγόρη. Τι θα έλεγε? Να προσέχουμε πως μιλάμε, αδερφοί. Πολύ κακό φαίνεται στο Θεό να μιλάς με υπερηφάνεια, να μιλάς με αλαζονία, με υπεροχή. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντες. Προσέχουμε πως μιλάμε, αδερφοί. Για κάθε λόγο σαπρό θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Και δεν εφάνηκε καλό στο Θεό. Γιατί ο Ηρώδης λέει, αντί να δώσει δόξα στο Θεό, έδινε στον εαυτό του. Η δόξα ανήκει στο Χριστό, αδερφοί. Ουδής άνθρωπος είναι άξιος λόγου. Η δόξα ανήκει στο Χριστό. Και σε μια στιγμή τον επάταξε άγγελος, σκουλίκιασε το σώμα του, αδερφοί. Σε μια στιγμή, και έπεσε κάτω νεκρός. Το μέλλον του Πέτρου και το μέλλον του Ηρώδη. Το μέλλον του Πέτρου, Απόστολος όλων των εθνών. Το μέλλον του Ηρώδη, παράδειγμα κρίσεως Θεού. Τώρα, καλά τα ακούμε, καλά τα διαβάζουμε, αλλά μη φύγουμε χωρίς να πάρουμε απόφαση, αδερφοί. Μη φύγουμε χωρίς να πάρουμε στερεά απόφαση. Μη φύγουμε σήμερα, αδερφοί, χωρίς να σταθούμε τώρα που θα σηκωθούμε, να προσευχηθούμε, να πούμε, Κύριε, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με. Θέλω, Κύριε Θεέ μου, να έχω μέλλον μαζί με τους Αγίους Σου. Θέλω, Κύριε, να έχω μέλλον μαζί με την Εκκλησία που θα αναστηθεί. Βοήθησέ μας. Αμήν. Να προσευχηθούμε.